Πρέπει λοιπόν επιτέλους να μπει ένα τέλος σε αυτή την ασυδοσία. Και εμείς πήραμε το κόστος και πήραμε, αν θέλετε, είχαμε το θάρρος, τη γενναιότητα να αψηφίσουμε τον πόλεμο που γίνεται από μερίδα μέσων μαζικής ενημέρωσης, ακριβώς διότι ζητήσαμε να πληρώσουν τα χρωστούμενα, τους φόρους για τις διαφημίσεις, και να πάμε σε μια ανοιχτή δημοπράτηση, ούτως ώστε κυρία να Τρέμη, υπάρχουν παρακαλώ. Άδειες. Όχι, όχι. Κυρία Τρέμη, έχουμε μια συμφωνία. Σας παρακαλώ. Είμαι στη διάθεσή σας να σας απαντήσω, κυρία Τρέμη. Γιατί έχετε τη μύγα και μοιάζεστε? Όχι, δεν έχω καμία. Παρακαλώ, κυρία Τρέμη, έχουμε συμφωνήσει. Γιατί παρεμβαίνω? Έχουμε συμφωνήσει κανείς να μοιάζεστε. Να μας πείτε εδώ. Να σας πείτε εδώ. Να σας πω, κύριε Πρόεδρε. Δεν με διακόπτετε. Κυρία Τρέμη, κύριε Τσίπρα, παρακαλώ να απαντήσετε στο ερώτημα που σας έχει τεθεί από τον κύριο Γιομπαζολιά. Ο κύριος Πρόεδρος μου απέθυνε το λόγο. Δεν κάνουμε διάλογο. Δεν έχουμε να κάνουμε διάλογο. Έχουμε θέσει κάποιου όρου, του έχουμε αποδεχθεί. Δεν θα ήθελα να δημιουργούνται εντυπώσει. Κυρία Τρέμη, διότι εδώ είμαστε εκπρόσωποι. Επιτρέψτε μου, διότι εδώ άρχισε ένα θέμα το οποίο με έχουμε συμφωνήσει κάποια πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν τα σέβεστε. Κυρία Τρέμη, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Εχθές κάναμε μία συνάντηση, διήρκησε 4 ώρες. Γνωρίζετε ποιο είναι ο κανονισμό ο οποίο έχει τεθεί, τι έχει συμβεί. Κυρία Τρέμη, δεν κάτι και θα ήθελα με διευκρινήσεις. Ειλικρινά προσπαθώ να καταλάβω τι επιχειρείτε. Κυρία Τρέμη, παρακαλώ. Εντάξει. Κύριε Τσίπρα, ολοκληρώστε. Συγγνώμη. Εάν αυτό δεν γίνεται, έπρεπε να έχετε θέσει τον προβληματισμό σας εξ αρχής, κυρία Τρέμη. Νομίζω ότι εσείς με καταλαβαίνετε. Παρακαλώ και τους δύο, μπορώ να έχω τη συνέχεια και το τέλος απαντήσεων στον κύριο. Κύριε Τσίπρα, παρακαλώ, μπορείτε να απαντήσετε στο ερώτημα του κυρίου Γιομπαζολιά και να ολοκληρώσουμε. Θα ολοκληρώσω σε 5 δευτερόλεπτα, κύριε Χαρίτα. Παρακαλώ. Και πράγματι, είναι καλό πράγμα να ανεβαίνουν και λίγο οι τόνοι, να γίνεται διάλογος, δεν κακό. Μια χαρά. Και αν είχα το χρόνο, θα μπορούσα να απαντήσω και σε άλλα ερωτήματα. Θέλω να ολοκληρώσω λέγοντας ότι θα προχωρήσει η διαδικασία να δημοπρατήσουμε τις τηλεοπτικές άδειες και να καταργήσουμε το μονοπόλιο στις ψηφιακές συχνότητες.